Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα πολύ ιδιαίτερο για όλες τις γυναίκες, γιατί όλες έχουμε από κάτι να αφηγηθούμε, μικρό ή μεγάλο. Η Δήμητρα Δάρτα έγραψε σήμερα ένα πολύ ωραίο άρθρο σε σχέση με την αφορμή που έδωσε ο Φώτης Αργουλόπουλος, που είπε και για τους ανθρώπους στον καλλιτεχνικό χώρο που δεν μιλούν. Γιατί όλοι οι χώροι έχουν ανθρώπους που λειτουργούν έτσι. Δικά του σκοτάδια. Είναι προφανές αυτό. Θα μιλήσουμε με την Κατερίνα Τσάβαλου, την συνάδελφο, να συζητήσουμε λίγο, γιατί και η ίδια έχει μιλήσει γι' αυτό, μίλησε προ λίγων ημερών. Να συζητήσουμε λίγο για το τι γίνεται στο δικό μας μαγικό χώρο. Κατερίνα, καλησπέρα. Μαγικός χώρος, καλησπέρα. Όπως το είπες, και σε εμάς γίνονται πάρα πολλά. Εγώ δεν θέλω να σταθώ μονάχα στη σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και στην παρενόχληση, την ψυχολογική βία, στον εργασιακό χώρο, δηλαδή, που περνά τα πάντινα, να το πω πιο λαϊκά. Ξέρεις, Κατερίνα, έδωσε ο κύριος Καραγιάννης, εξαιρετικός ψυχίατρος που είχαμε καλεσμένο πριν λίγων ημερών, έδωσε έναν πάρα πολύ ωραίο ορισμό για το τι θεωρείται παρενόχληση και βία, και λέει όταν δεν σέβεσαι την ιερότητα του άλλου. Ακριβώς. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι είναι μια καλή πηξίδα. Ακριβώς. Και εσύ έχεις ζήσει, όλοι μας έχουμε ζήσει. Αποκλείται να υπάρχει κάποιος που να μην έχει ζήσει. Είναι σπάνια η περίπτωση κάποιου και από το χώρο μας να μην έχει ζήσει. Καταρχήν να πω ότι συμφωνώ σε όλα όσα είπε η κυρία Πατουλίδου. Εύχομαι και στο χώρο μας να πραγματικά να αποκαλυφθούν τα πράγματα, όχι μόνο για σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και για βία, για το ότι ο κόσμος χάνει τις δουλειές του. Και υπάρχει λόγος αυτό και όλοι το ξέρουμε μεταξύ μας στο χώρο και τα συζητάμε μεταξύ μας. Δυστυχώς όμως υπάρχει αυτή η ομερτά που ο άλλος φοβάται να πει κάτι, γιατί φοβάται να μην χάσει τη δουλειά του, φοβάται να πει ονόματα γιατί σου λέει θα ξαναδουλέψω και Κατερίνα, διάφορα τέτοια, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα, παρακαλώ. Καλησπέρα, ο Λάμπρος είμαι. Καλησπέρα, Λάμπρο. Χρειάζεται ο χώρος του θεάματος τη δική του Σοφία Μπεκατόρου, λοιπόν. Ναι. Χρειάζεται. Εγώ βγάζω το καπέλο στη Σοφία την Μπεκατόρου, γιατί ήταν η πρώτη που το ξεκίνησε αυτό. Ας πούμε, εγώ δεν θα είχα το κουράγιο να ξεκινήσω κάτι τέτοιο. Και το λέω γιατί ναι, έτσι είναι. Ναι, χρειάζεται. Χρειάζεται κάποιος να το ξεκινήσει, κάποια να το ξεκινήσει και κάποιος, γιατί είναι και άντρες αυτό, δεν είναι μόνο γυναίκες. Δεν είναι μόνο, ξαναλέω και πάλι, η σεξουαλική παρενόχληση, αλλά είναι και η βία, η λεκτική, η ψυχολογική, αυτό που είπα και πριν, ότι περνά τα πάντινα στον εργασιακό χώρο, γιατί κάποιος έχει την εξουσία και μπορεί να το κάνει. Και δεν μιλάς γι' αυτό, γιατί φοβάσαι ότι δεν θα έχεις δουλειά μετά. Έχουμε δει τόσα παραδείγματα μέσα από το χώρο μας, ενώ που τα ξέρουμε, που ο κόσμος δεν τα ξέρει. Δεν είναι απλώς ότι φοβάσαι, είναι ότι συμβαίνει. Συμβαίνει αυτό, όπως το είπες. Δηλαδή, και ξέρεις τι, και εγώ δεν δέχομαι το εξής, ότι γιατί εγώ να πάω για δουλειά, εγώ, οποιοδήποτε πάει για δουλειά και άλλος να θέλει κάτι άλλο από μένα, είτε σεξουαλικό, είτε να με, δεν ξέρω, να βγάλει τα νεύρα του ή δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε άλλο πάνω μου, ενώ εγώ, και στο εγώ βάζω όλες τις γυναίκες και τους άντρες που πάνε για δουλειά, το μόνο που θέλω είναι να πάω να κάνω τη δουλειά μου και να γυρίσω πίσω στο σπίτι μου. Τελεία. Κατερίνα, η Σοφία αναγκάστηκε να επαναλάβει αρκετές φορές αυτό το γεγονός, κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Και οι πρώτες απαντήσεις που πήρε, μόνο ενθαρρυντικές δεν μπορεί κάποιος να πει το ότι ήταν. Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί εγώ ακούω τις γυναίκες και λυπάμαι γι' αυτό, που λένε, ας πούμε, καλά, γιατί μετά από τόσα χρόνια, γιατί ρε φίλε, ξέρεις εσύ τι πέρασε για να το. Δηλαδή, ή κάτι ερωτήσεις του τύπου, κάτι σχόλια και στα social. Και γιατί πήγε στο δωμάτιό του. Μα ξέρεις ο άλλος πώς το παίρνει, πραγματικά. Δηλαδή, είναι περίεργο, δεν είναι τόσο εύκολα. Να διευκρινίσει εδώ ότι υπάρχουν και άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, που μπορεί να κάνουν οτιδήποτε. Εννοώ με τη θέλησή τους, γιατί θέλουν να προχωρήσουν οτιδήποτε, είναι δικαίωμά τους, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εμείς μιλάμε όμως για ανθρώπους που έχουν φόβο, ζούνε με το φόβο τόσα χρόνια, όπως και η Σοφία Μπεκατόρου που τα απέδειξε και βρήκε το κουράγιο μετά από τόσα χρόνια να βγει και να μιλήσει. Εγώ έχω κόρη και θέλω και για την κόρη μου μόνο να λέω ότι ξέρεις, με οτιδήποτε δει, είτε ψυχολογική βία, είτε σεξουαλική, είτε οτιδήποτε, ότι θέλω να μιλήσει αμέσως. Δεν γίνεται δηλαδή να έχουμε αυτή την ομερτά. Στην Ελλάδα
δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο όπως το κάνανε έξω που βγήκανε με το κίνημα το Me Too. Γιατί δεν μιλάνε εύκολα. Άσε που μέχρι να αποδεχθείς ότι δεν είναι δική σου ευθύνη, ότι δεν προκάλεσες εσύ. Αυτό, επίσης υπάρχει και αυτό που λες. Άρνηση για το γεγονός. Ναι, και υπάρχει και αυτό που σου λέει, έλα τώρα μωρέ, μήπως τα θέλες. Μήπως προκάλεσες, δηλαδή αυτό, όταν τα ακούς και από γυναίκες και από άντρες, είναι εξωφρενικό. Κατερίνα, ένας από τους πρώτους ρόλους της καριέρας σου ήταν το hardcore, που ουσιαστικά η ηρωίδα σου έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από ακραίες καταστάσεις που έχουν να κάνουν με την σεξουαλικότητά της. Όταν όμως ένα γεγονός που το βλέπεις στην οθόνη και έχει μια απόσταση, σου προκαλεί απέχθεια, ποια είναι η ταύτισή του βιωματικά όταν αυτό περνάει στην πραγματική σου ζωή? Το Χάρκο ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, ήταν από βιβλίο, ήταν άνθρωποι που ήταν πραγματικά στο περιθώριο και ζούσαν μια άλλη ζωή, οπότε δεν μπορώ εγώ να το ταυτίσω με μια κατάσταση που έχω περάσει τώρα. Σίγουρα όμως μπορώ να το ταυτίσω, συγγνώμη για το Σαρδάμ, μέχρι ένα σημείο με την εκμετάλλευση, και ειδικά στο χώρο μας, που μπορεί ας πούμε να περάσει κάποιος, κάποια γυναίκα ή και ένας άντρας ακόμα, που σου λέει έλα μωρέ για να δουλέψεις, πρέπει λίγο εδώ πέρα να τα πούμε ιδιαιτέρως κλπ. Δηλαδή όλα αυτά ας πούμε που υπονοούνται και γίνονται και πράξη, δυστυχώς. Μόνο εκεί βρίσκω μια μικρή ταύτιση. Κατά τα άλλα, στην ταινία αυτή δεν είναι τόσο. Ίσα-ίσα μπορώ να πω ότι στην ταινία αυτή, που ήταν βγαλμένη από βιβλίο, επαναλαμβάνω ξανά, τα πράγματα ήταν πιο ξεκάθαρα. Γιατί είναι ένας άλλος κόσμος εκεί του περιθωρίου, αλλά τελικά πιο ξεκάθαρος από τον δικό μας τον κόσμο. Εκεί ήθελα να καταλήξεις ακριβώς. Αυτό. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.